Πάμε προς Σέρβια. Το ξέρω, ρε παιδιά. Το ξέρω, το ξέρεις. Τι συνέβη στα στενά του Άντεν, γιατί άνοιξε πυρ η φρεγάτα Ίδρα. Εδώ είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το είδαμε και χθες στο Δελτίο, πρώτο θέμα. Για πρώτη φορά το 1974 στην Κύπρο, πλοίο του πολεμικού ναυτικού χρησιμοποιεί τον κύριο πλεισμό του εδώ στο πρωτοσέλιδο. Κασελάκης έκλεισε το κεφάλαιο 15-19. Τράβηξε γραμμή, όπως είπαμε. Σωστό. Ξεκάθαρα ο. Σωστό. Ο Κασελάκης εκτός. Λοιπόν, καθημερινή. Αιγυπτιακός πονοκέφαλος σε Αθήνα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Φόβοι για αύξηση των ροών λόγω της κατάστασης στη Γάζα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Ήδη έχουν αυξηθεί οι ροές, ήδη έχουν φτάσει στη Γάβδο αρκετές ομάδες. Σε 2,5 μήνες είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι σε ένα χρόνο. Φοβούνται ότι μπορεί να γίνει μια νέα Λαπεντούζα η Γάβδο σε μικρότερη κλίμακα προφανώς, αλλά ήδη έχει ροές. Και δεν έχει χώρο προφανώς. Ακριβώς. Πάει ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο την Κυριακή με την κυρία Μελώνη να δουν τον κύριο, και την κυρία Φοντερ Λάιεν, ακριβώς, και τον Βέλγο Πρωθυπουργό, που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο. Αλλά το θέμα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ότι εκεί υπάρχει μια στόχευση από τη Λιβύη πλέον. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, από τη Λιβύη ή από την Αίγυπτο. Και από τη Λιβύη. Γιατί άκουσα και τον κύριο Κερίδη που. Ναι, που λέει για την Αίγυπτο. Γι' αυτό πάρει την Αίγυπτο. Αλλά ξεκινάνε και από τη Λιβύη ένα κομμάτι. Όχι, δεν το είχα ακούσει για αυτό. Και από την Αίγυπτο δεν είχα δει την. Βέβαια. Η καθημερινή επίση στα σκαριά συνάντηση με Μητσοτάκη Μπάιντεν, αυτά που λέμε. Γιατί αγοράζω παλιά αεροπλάνα τη Ολυμπιακή, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με τρομερικό ένα τύπο που αγοράζει αυτά. Και κάτι σε ένα θέμα. Χωρί κινητά θα έχουμε καλύτερου βαθμού. Τεράστιο θέμα. Έρευνα σε 2.291 μαθητέ για την υπερβολική χρήση του. Χωρί κινητά θα έχουμε καλύτερου βαθμού. Για τους εφήβους είναι αυτά. Μετά την να πανδημία, το ξαναλέω. Χάσαμε το παιχνίδι όλοι οι γονείς. Ναι, βέβαια. Μετά την πανδημία. Βέβαια. Λοιπόν, σωστό. Γιατί στην πανδημία πάνω το έχεις το παιδί κλεισμένο στο σπίτι και κάποια στιγμή σου έλεγε τι θες να κάνω τώρα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμα ένα βιασμό στην 12χρονη, εισαγγελική πρόταση ντροπή για τον βασικό κατηγορούμενο στη βρώμικη υπόθεση του Κουλονού. Ζητεί την απαλλαγή του για το κακούργημα του βιασμού, την ανομοφυγή του για διακριμένη κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγια κτλ. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Μεγάλη συγκέντρωση χθες στα Σεπόλια. Α, η σχέση λέει μη έχουμε Νέα Δημοκρατία, Εκκλησία και Αστυνομία. Η μεγάλη συγκέντρωση χθες το βράδυ εκεί. Και εδώ ο κύριος Κασελάκης, ο νόμος του 16 του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λάθος. Τι είπε για τις εταιρείες του, επίθεση και δρυμία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ξεκίνησαν πληρωμές αναδρομικών για επανεπολογισμό συντάξεων. Πρώτο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα, ομολογία Κασελάκη για παρατυπία με τις business ομένες πολιτείες. Εξηγεί, θα δώσω τη δικαιοσύνη. Αν υπάρξει πρόστιμο, θα το πληρώσω. Είπε για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και ενύπτει τα σχήρας του για Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες, αδειάζοντας Τσίπρα και στηρίζοντας Παπά Πολάκη. Εγώ θα πω κάτι, συγγνώμη, ρε Γιάννη, αλλά αν ο Κασελάκης λέει ότι έχει γίνει παρατυπία κτλ. Οι επιτελείς του φταίνε. Δεν φταίει ο Κασελάκης ο ίδιος. Οι επιτελείς του φταίνε. Δεν τον ενημέρωσαν, εννοείς. Βέβαια. Ένα νομικός άνθρωπος. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Συγγνώμη να το κλείσουμε γιατί είναι όλοι μου ένα διαφορετικό θέμα. 10 αρχαία ναυάγια στην Κάσο. Ευρήματα από 3.000 π.Χ. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ, δημοκρατία, βιασμός της λογικής, φοδρές αντιδράσεις για την πρόταση της Αγγελέως, την πρόταση του Κολονού. Αθώος για τη δικαστική λειτουργό για το βιασμό της 12χρονης λόγω αμφιβολιών, παρότι είχε ομολογήσει σεξουαλικές πράξεις. Έμεση νομιμοποίησης παιδοφιλίας. Εδώ λέει η εφημερίδα. Καδικαστική εισήγηση για τη μητέρα του κοριτσιού. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Αναδρομικά από εκκρεμίες επικουρικές, με νόμο του Άδωνη, συνταξιούχοι δημοσίου 10 τραπεζών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο τέλος Μαρτίου. Τι προβλέπετε να εισπράξουν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και τα παράλογα του Κολονού, αθώος ομίχος για βιασμό και μαστροπία, ένοχη για όλα η μητέρα της 12χρονης, η πρόταση της αγγελέως της έδρας στην πυρά 22 από τους 23 πελάτες. Και εδώ έχει και φωτογραφίες. Ναι, τώρα, ναι. Πάμε λοιπόν, η Αυγή. Απανθρωπιά, σοου και συγκάλυψη. Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον καρκινοπαθή αυτόχειρα. Τον διαψεύδουν οι συγγενείς. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον κατηγορεί. Λέει ότι με ένα έμεσο τρόπο ότι το φάρμακο ήρθε για μια εβδομάδα. Οι άλλοι λένε ότι καθυστερούσε το φάρμακο 2,5 μήνες. Δεν είναι πεδίο για την παράθεση πάντως αυτό. Όχι. Κατά τη γνώμη μου. Ντράπηκε και ντροπή με στραγγαλαφικές εικόνες του Παπαγεωργίου. Εδώ λέει για αυτή τη φωτογραφία. Τον άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη χθες το πρωί που μιλούσε στον Αντένα, στη Μαρέα και στον Γιώργο, να λέει ότι ο ασθενής κάλεσε τις κάμερες. Συγγνώμη, κύριε. Ποιος κάλεσε τις κάμερες? Λέει ότι δεν ήταν ο ίδιος που κάλεσε τις κάμερες. Ότι ο ασθενής, λέει, ήθελε να πάνε οι κάμερες μέσα και ο ασθενής ήθελε να κάνει δήλωση. Πάντως, εγώ πήγα να πιω ένα καφέ. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μετά που φύγα από το. Δεν υπάρχει. Πήγα να πιω ένα καφέ. Παραγγείλω ένα καφέ μετά που έφυγα. Και δέχτηκα, παιδιά, στο δρόμο εδώ, στο Κοροπή, μια επίθεση από τον άνθρωπο. Λέει, δεν ντρεπόσαστε με αυτά που κάνετε. Βάζετε, λέει, τον άνθρωπο να λέει. Να είναι και να λέει ευχαριστώ και δεν πολύ. Πώς το είπε. Ναι.
Φεσταλούπες. Σε όλους τους δημοσιογράφους. Εμείς δεν με. Θέλω να σου πω. Ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι ο ίδιος κάλεσε τις κάμερες να κάνει δήλωση. Ο άνθρωπος έκανε δήλωση και είπε ευχαριστώ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά εδώ πέρα. Και τα έβαζε με εμάς. Γιατί δεν αρνηθήκατε. Λάθος κάνει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως. Κοίταξε. Όχι έτσι, πώς θα πέσει τον κόσμο. Έχεις δίκιο. Όλο το σύστημα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εχθές για να το γελάσουμε. Εμείς βάλαμε τις κάμερες μέσα. Αυτό, γιατί να το γρίξουμε και λίγο στο χιούμορ, γιατί για χιούμορ είναι αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά έχει. Και είναι και καλό άνθρωπο. Έχει χιούμορ ο υπουργός, λοιπόν. Διάβαζα χθες κάπου ένα σχόλιο που λέει μετά το καλάθι του. Επειδή τα κέρασε το Υπουργείο τα νοσηλεία. Όχι. Ναι, τα κέρασε. Αυτά τα νοσηλεία. Αυτά. Αυτό είναι το. Αυτή την επέμβαση. Συγκεκριμένη επέμβαση. Συγκεκριμένη. Είναι κερασμένη αυτή. Με συγχωρείς, τα έδωσε τα λεφτά. Ή θα τα δώσει, το είπε. Ναι, καλά τώρα. Εντάξει. Συμψηφισμό. Συμψηφισμό τώρα. Για αυτόν. Ναι, συγγνώμη, ναι, ρε, άλλο λέω. Άκουσα να το πω αυτό. Και λέει, έλεγε ο άνθρωπος, λέει, όχι, δεν πειράζει. Και έλεγε, λέει ότι ήταν κερασμένα κτλ. Μετά λέει το καλάθι του νοικοκυριού, έχουμε το καλάθι του χειρουργημένου. Εντάξει. Εντάξει, να γελάσουμε για λίγο. Συμφωνώ, αλλά. Έλεος, έτσι. Το είπαμε χτες, ναι. Ότι πιο kits δεν γίνεται. Δεν εικόνα. Πάμε, ναι. Δεν εικόνα αυτή όμως τώρα. Δεν γίνεται πιο kits δεν είναι τώρα. Εικόνα, εντάξει. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Ντροπή. Ριζοσπάστης, νοσοκομεία ΑΕ με τιμοκατάλογο για και ασθενείς πελάτες, τραγικές συνέπειες για το λαό από την υγεία εμπόρευμα, στάση εργασίας και συγκεντρώσεις σήμερα σε ευαγγελισμό και ΚΑΤ, ενάντια στα επιπληρωμή επαγγελματινά χειρουργία, όταν το 30% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Να το ξέρετε ότι έχει στάσει εργασίας. Το κουκουέ λοιπόν, ιδέας. Ναι, και έσχος εξοργιστική πρόταση της Αγγελέ να αθωθεί ο μίχος για το βιασμό. Δίκη για το 12χρονο στον κρονό. Έβγαλαν ανακοίνωση χθες το κουκουέ και είναι αριστερά. Δεν είναι παρέμβαση δικαιοσύνη αυτό. Είναι κρίση επί δημόσιας πρότασης. Δεν ναι, είπε ναι. Κανείς καθώσε τον, καταδικάσε τον. Σωστό. Άλλο και αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Βελόπουλος. Και καλά έκανε που κύριος, έκανε. Συμφωνώ. Ο κύριος Βελόπουλος θα έχουμε μαζί μας σε λίγο. Έχει κάνει σχόλια στο social media και αυτός είναι στο ίδιο κλίμα. Κόντρα News. Νέα Λαμπεντούζα έγινε η Γάβδο. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η δημοτική αρχή του ακριτικού νησιού. Σ' ακούσανε. Τα έλεγε. Αυξήθηκαν δραματικά οι μεταναστευτικές ροές από Λιβύη. Μεγάλο ανθρωπιστικό ζήτημα με χιλιάδες εγκλωβισμένους σε χώρες χωρίς έλεγχο και υποδομές. Εδώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στα sites λέει της προπαγάνδας. Μητσοτάκη εξαφάνισαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ακρίβεια και φορολογία, λέει ο κ. Κασελάκης. Το έκανε δήλωση προχθές. Χθες. Όχι προχθές, καλά το λέω. Κακός. Κακός, αν δεν το έβαλαν. Την είδα εγώ την πρόταση σε διάφορα και την είδα και στο δελτίο ειδήσεων του Open. Αναλυτικά. Και εμείς τη λέγαμε χθες το πρωί. Ναι, αλλά προφανώς εμείς τα παίξαμε και εκτενώς, αλλά την είδα σε όλα τα site. Και εγώ την είδα. Το πρωί. Και εγώ και εγώ την είδα. Το πρωί χθες. Ήταν προχθές το βράδυ. Ναι, ήταν προχθές το βράδυ. Τώρα... Δεν παίζει όλη μέρα, δεν γίνεται. Όχι. Την είδα κι εγώ. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Εστία. Αυτό είναι το θέμα. Στο τέλος θα βρεθεί κατηγορούμενοι οι 12χρονοι που εξέδιδαν στον κολονό. Μπράβο, ρε Κοτάκι. Άφωνο το Πανελλήνιο να εξελίξει την πολύκροτη δίκη. Αίσθηση από την πρόταση της Αγγελέως, η οποία ζητεί την απαλλαγή του Λία Μίχου από τις κατηγορίες του βιασμού λόγω αμφιβολιών, της εμπορίας και της μαστροπίας. Ακριβώς όπως το λέει. Είναι αυτεμπορική. Διπλό στοίχημα και την αύξηση των επενδύσεων, υψηλός πύχης του 24 το μείγμα και αβεβαιότητα στο πρωτοσέλιδο της αυτεμπορικής. Αλλαγή επιχειρησιακού πλάνου λίγο πριν τη μείωση των επιτοκίων από την, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τύπος Θεσσαλονίκης, κίνδυνος να χαθούν έργα σε Δήμους Θεσσαλονίκη, παράταση ενός χρόνου για τα έργα του Τρίτσης, ζητά ο Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, έκκληση από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, πρώτο θέμα της Κεντρικής Μακεδονίας, πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, μάνα μας τροπός εδώ, χαστούκι και στο βρώμικο ναυτικό, καθαρός λέει ο Μίχος, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας εδώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η οπτική της εφημερίδας. Εδώ ο παντρεμένος υπουργός και θηλυκή έκπληξη, άσε το γραφείο σου και κατέβα κάτω, ρε. Θα σε κάνω ξεφτύλα. Όπα. Τι λέτε, ρε παιδιά, μην μου λέτε τέτοια πρωί-πρωί. Όπα. Μην με αγχώνετε με τέτοια ζητήματα, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Ο παντρεμένος υπουργός. Και η θηλυκή έκπληξη. Τι είναι αυτά. Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι είναι αυτά. Δεν ξέρω.